γνώριζα τελικά αυτό που λες, ναι, γιατί ενημερωθήκαμε ότι έγινε αυτό και είδα και στο Facebook κάποιες αναρτήσεις που, ναι, είναι... Σε στενοχωρεί κάτι τέτοιο σίγουρα, γιατί πόσο μάλλον όταν έχει γίνει αυτό με την Κοσμοτέ, που μπορεί να τη δει κάποιος με ένα πολύ μικρό ποσό και τα χρήματα να δοθούν στα δημόσια νοσοκομεία που περνάμε όλο αυτό αυτή τη στιγμή. Ναι, ιδίως αυτή την περίπτωση είναι στενοχωρητικό. Βλέπουμε και στο λάπτοπ ταινίες και στην τηλεόραση τυχαίνουν να πετύχουμε κάτι και να αφήσουμε να δούμε μία ταινία εκεί και θα πάμε και στην αίθουσα. Θέλω να πιστεύω, να ελπίζω ότι, ότι θα γίνεται και λίγο περισσότερο αυτό, γιατί το έχει ανάγκη ιδίως ο ελληνικός κινηματογράφος, και να υπάρχουν ταινίες που δεν παίρνουν διανομή. Καν. Υπάρχουν ταινίες που δουλεύουν τόσα άτομα και είναι project ζωής και δεν βρίσκουν ούτε καν αίθουσα να παιχτούν. Από εκεί και πέρα, μετά το τέλος αυτής της κατάστασης, επειδή βλέπουμε ταινίες παντού, τώρα βλέπουμε περισσότερο στο σπίτι, στο λάπτοπ ή στην τηλεόραση. Πάντα βλέπουμε και στο σπίτι, απλά ίσως ξέρεις, να γίνουμε λίγο πιο επιλεκτικοί στο τι θα πηγαίνουμε σε μία αίθουσα να βλέπουμε και να το υποστηρίζουμε αυτό. Γιατί σίγουρα υπάρχουν ταινίες που δεν τις νιώθεις τόσο πολύ σε ένα λάπτοπ όσο μπορείς να νιώσεις. Η θέαση είναι εντελώς διαφορετική στην αίθουσα. Υπάρχουν και κάποιες σειρές έτσι που τώρα άνθρωποι είμαστε και σε όλο αυτό που βιώνουμε και νωρίτερα, για να είμαι ειλικρινής, κάποιες σειρές θα δούμε και στο λάπτοπ, αλλά εύχομαι μετά από όλο αυτό να ζήσουμε πραγματικές εμπειρίες ομαδικής θέασης χιλιάδων ατόμων, που να ξανατρέξουμε στην αίθουσα και να νιώσουμε τις αναπνοές μας ο ένας δίπλα στον άλλον. Εύχομαι να είμαστε γεροί, να μπορέσουμε να επιβιώσουμε σε όλο αυτό, αλλά να μπορέσουμε και αργότερα να ξαναπατήσουμε και να ξαναπάμε στις αίθουσες ή να ξαναζήσουμε, και οι αίθουσες είναι μετά και οι ταινίες, αλλά εύχομαι να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πολύ.